Για χαρά. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, εάν υπήρχε ένας πιο αξιόλογος πρωθυπουργός αντί για τον Μπίμπι Νετανιάου, ένας Ράμπιν, ένας Σαρόν, παρόλο που δεν τον πήγαινα, ήταν άνθρωπος με πυγμή και έκανε ότι ήξερε πώς να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, ήταν ρεαλιστής. Ένας τέτοιος αν υπήρχε, ίσως αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το Παλαιστινιακό να είχε λυθεί. Και αφήστε, επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία και Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία χώρες του κόλπου και Ισραήλ, μαζί με την Ιορδανία και τους λοιπούς, αλλά βασικά εκεί, και ο Τραμπ, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Η δε Σαουδική Αραβία έχει τακινιάσει τόσο πολύ με το Ισραήλ, που θα ζήλευε και η Αμερική τέτοια συμμαχία. Όχι επειδή αγαπιούνται, αλλά επειδή έχουν συμφέροντα. Να φανταστείτε ότι για του λόγου το αληθές, δύο πράγματα. Άρθρο στη Σαουδική Αραβία, που ξέρετε, ο τύπος εκεί πέρα είναι ελεγχόμενος. Άρθρο ότι το Ισραήλ είναι από τα καλύτερα κράτη στον κόσμο, παράδεισος. Συνέντευξη του αρχηγού του στρατού σε εφημερίδα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτά μπορεί να μου πει για μας τι είναι. Αυτούς που ξέρουν τη Μέση Ανατολή είναι ανίκουστα. Ανίκουστα! Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο στενή είναι η σχέση τους. Σε σημείο να φωνάξουν τον Αμπάς στη Σαουδική Αραβία ή Σαουδάρας και του πούνε πού είσαι μεγάλε ή συντάσσεσαι μαζί μας και το θέμα της ειρήνης με το σχέδιο Τραμπ ή παρετήσου. Όχι διπλωματικά, ορθά κοφτά ή παρετήσου και επειδή όποιος, ο χρυσός κανόνας του Κοέν λέει ότι όποιος έχει το χρυσό κάνει και τον κανόνα, κοινώς με τον παρά μου και την κυρά μου, η Σαουδάραβες, η PLO μάλλον, η Παλαιστινιακή Αρχή ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει το μεγάλο τσαμπουκά γιατί πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Οπότε και μάλιστα είναι ευκαιρία διότι μπορούν να σώσουν και το γόητρο της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό που λέμε σήμερα αραβικό σχέδιο ειρήνης, το οποίο είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό και το οποίο λέει ότι αν γίνει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, όλες οι αραβικές χώρες θα αποκτήσουν αμέσως διπλωματικές σχέσεις και θα αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Το οποίο έγινε το 2000 από τους Σαουδάραβες και στο 2002 στο Λίβανο επικυρώθηκε ως αραβικό σχέδιο. Αν λοιπόν αυτό μπορέσει να περάσει, καταλαβαίνετε ότι η Σαουδική Αραβία αμέσως έχει κάποιο πρεστίζ και δεν ξεφτιλίζεται. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα κάνει ειρήνη χωρίς τη Σαουδική Αραβία να αισθανθεί ότι ξεφτιλίστηκε. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι ό,τι χρειάζεται. Με λίγες αλλαγές βεβαίως, με λίγο αυτό βεβαίως. Αλλά να πάρθει. Πολύ φοβάμαι ότι ενώ τα πράγματα είναι αρκετά όρημα για ειρήνη, αυτός ο διαφθαρμένος πρωθυπουργός του Ισραήλ με τρεις ανοιχτούς φακέλους εναντίον του για δωροδοκία κλπ, Μπίμπι Νετανιάου, δεν θα το δεχτεί. Και δεν θα το δεχτεί για ένα και μοναδικό λόγο. Διότι θέλει την καρέκλα του, όπως εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για να θέλει την καρέκλα του πρέπει να έχει υποστήριξη από την δεξιά, από τα άλλα κόμματα της συμπολίτευσης που είναι ως επιτοπλίστων, είναι από μετρίως φανατικά μέχρι κάργα φανατικά θρησκευόμενα κόμματα, με εξαίρεση του Λίμπερμαν. Οπότε αυτοί δεν θα επιτρέψουν στον Νετανιάου να κάνει παρεδώσει με τους οικισμούς, δεν θα επιτρέψουν τίποτα στα Ιεροσόλυμα, οπότε ενώ θα μπορούσε λοιπόν να μου πει τι φταίει ο άνθρωπος. Όχι, φταίει. Διότι ενώ θα μπορούσε να πει δεν δέχεστε, δεν πειράζει παιδιά, εγώ δεν θα διακινδυνεύσω την ασφάλεια του κράτους μου για εσάς τους τρολωμένους θρησκευόμενους και για μερικούς τρολούς που είστε στη Δυτική Όχθη. Φύγετε από την κυβέρνησή μου να έρθει σε επαφή με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που μπορούν να κρατήσουν ένα τέτοιο σχέδιο, μια κυβέρνηση και να πούν εμείς οι υπόλοιποι συμφωνούμε και περνάμε το σχέδιο ειρήνης και κάνουμε ειρήνη με τους Άραβες. Όλους τους Άραβες και με τους Παλαιστινίους. Δυστυχώς, το λέω ξανά,
θα εκπλαγώ και μάλιστα ευχάριστα και μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα και να μπορέσει ο Νετανιάου να λύσει αυτό το πρόβλημα το Παλαιστινιακό. Εάν κατορθώσει και το λύσει, εγώ θα ζητήσω 100 φορές συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτά! Γεια χαρά!